αλλάστολατε λίγο εσείς το όνομα και το μέσο. Ναι, Καλογεροπούλα από Παραπολιτικά. Θέλω δύο πράγματα να ρωτήσω. Σε ό,τι αφορά τον εκλογικό νόμο, αν βάσει της συζήτησης θα αποτελέσει η απλή αναλογική. Και το δεύτερο, εάν σε ό,τι αφορά δηλαδή τα εργασιακά, με δεδομένο ότι σε όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Γαλλία υπάρχει μια κοινωνική έκρηξη εξαιτίας των εργασιακών μέτρων τα οποία φέρνουν, ήθελα να ρωτήσω σε ποιους συμμάχους υπολογίζετε. Γιατί στην Ευρώπη μάλλον δεν θα βρείτε αρκετούς. Όσον αφορά το πρώτο σας ερώτημα, όπως διατύπωσε χθες και είπε ο ίδιος ο κύριος Κουρουμπλής, ότι θα είναι στην κατεύθυνση απλής αναλογικής, ένα σύστημα απλής αναλογικής. Η συζήτηση για τη τελική πρόταση της κυβέρνησης δεν έχει διαμορφωθεί. Γίνεται συζήτηση, κατατίθενται απόψεις, προτάσεις και σκέψεις. Στη συνέχεια αυτό θα περάσει από τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα, όπως και από το κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να ολοκληρωθεί τελική πρόταση από μέρους της κυβέρνησης. Όσον αφορά δε για τους συμμάχους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτό το οποίο λέτε, σας θυμίζω ότι η πραγματικότητα στη Γαλλία ήταν μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα από τη χώρα και δεν συνδέονται τα δύο αυτά ζητήματα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, Μάνη από Euro Today, εκτός από το ελληνικό που υπογράφεται σήμερα το MOU, ποιες άλλες εκκρεμότητες υπάρχουν για να κλείσει και τυπικά η αξιολόγηση. Παράδειγμα, ό,τι ξέρουμε, το ξέρουμε από πληροφορίες, δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα κάποια πλευρά. Παράδειγμα, το θέμα της διάταξης για την ασυλία των μελών του Υπερταμείου έχει τεθεί. Είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει η κυβέρνηση, γιατί έχει νομοθετήσει επ' αυτού, να αλλάξει επί το αυστηρότερο εννοώ. Και ποιες άλλες δεν υπάρχει πάθει. Άλλο θέμα. Είναι μόνο τα δύο θέματα που σας ανέφερα, δηλαδή το ζήτημα της υπογραφής στο MOU για το ελληνικό. Δεν υπάρχει θέμα να αλλάξει κάτι όσον αφορά την ασυλία. Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση. Είναι μόνο τα δύο θέματα που σας ανέφερα για την έκθεση, της πολιτικής της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας, η οποία ήδη κατατέθηκε ή κατατίθεται σε λίγο, και το θέμα του ελληνικού. Καμία άλλη υποχρέωση δεν υπάρχει προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Καμία άλλη. Μόνο αυτές οι δύο. Επειδή αναφερόμαστε στο κλείσιμο της αξιολόγησης, το θέμα με το 5% των μετοχών του ΟΤΕ είναι στο κλείσιμο της αξιολόγησης, η κρεμότητα. Δεύτερο, εντάξει, ναι, απάντηστε αυτό, έχω και μια άλλη ερώτηση. Ναι. Το 5% έχει μετατεθεί για να λυθεί μέχρι την εκταμείευση. Δεν είναι για τη σημερινή συζήτηση, με δεδομένο ότι πρέπει να γίνει και γίνουν κάποιες ενέργειες από πλευρά στην Deutsche Telekom, οι οποίες εκκρεμούν. Επομένως, έχει μετατεθεί, δεν είναι για σήμερα, έχει μετατεθεί για μέχρι την εκταμείευση. Να ρωτήσω και κάτι άλλο και κλείνω. Στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, υπάρχει μια εικόνα ότι θα επιχειρηθεί και μια αλλαγή στον τρόπο εκλογής Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα εκλέγεται κατευθείαν από το λαό. Ισχύει αυτό το πράγμα? Είναι στο διάλογο, μπαίνει στο διάλογο αυτό το πράγμα? Θα αλλάξει δηλαδή? Αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα διάλογο θα μπουν πολλά πράγματα που θα ισχύσουν και πολλά που δεν θα ισχύσουν. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πρόωρο για να μιλήσουμε για το ποιες πραγματικά θα είναι αυτές οι αλλαγές στη συνταγματική αναθεώρηση. Όπως ξέρετε, η πρόταση από πλευράς μας θα κατατεθεί, θα ανοίξει ο διάλογος. Η πρόθεση είναι ο διάλογος να διαρκέσει περίπου ένα χρόνο. Διότι, όπως ξέρετε, ανοίγει η συζήτηση σε μία περίοδο κοινοβουλευτική και θα κλείσει στην επόμενη, όπως απαιτείται δηλαδή. Άρα, ο χρόνος για να μιλήσουμε για όλα αυτά είναι μπροστά μας και θα ακουστούν πολλά μέχρι τότε. Άλλα θα ισχύσουν, άλλα δεν θα ισχύσουν. Καντώνα από το Κόντρα. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, αν ο Πρωθυπουργός, αν είναι στις προθέσεις του να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς είτε κατά μόνας, ή αν θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα να ζητά να συγκληθεί και Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, εν ώψη βέβαια της πρότασής σας για τη συνταγματική αναθεώρηση.
Όπως σας είπα και στο εισαγωγικό σημείωμα, η πρόθεση είναι να ανοίξει και προς τα πολιτικά κόμματα και προς την κοινωνία και φορείς και πολίτες. Βεβαίως απαιτείται η συζήτηση με τα πολιτικά κόμματα και θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου, δεν ξέρουμε ποια μορφή θα είναι, αν θα είναι η σύγκληση, αν θα είναι η πρόσκληση, αν θα είναι να ζητηθεί εκπρόσωπός τους στον καταρχήν διάλογο, αλλά σίγουρα θα έχει τη συζήτηση με τα πολιτικά κόμματα, με δεδομένο ότι απαιτούνται και ευρείες συνενέσεις προκειμένου να ολοκληρωθούν αυτές οι μεγάλες αλλαγές. Κατσίγιαννης από Αθήνα 984. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει στις προθέσεις της κυβέρνησης η ανάλυση μιας πρωτοβουλίας που θα στοχεύει στο να εμπλακεί η κοινωνία σε αυτές τις αλλαγές, δηλαδή να υπάρξει ένα δημοψήφισμα, να τεθεί στην κρίση της ελληνικής κοινωνίας το περιεχόμενο των συνταγματικών αλλαγών ή του εκλογικού νόμου? Ούτε αυτό έχει συζητηθεί και αποφασιστεί, ωστόσο δεν αποκλείεται. Τσακίλης από τον Αντένα. Ήθελα να σας ρωτήσω αν στις προθέσεις σας είπατε για απλή αναλογική, αν εννοείται για απλή ανώθευτη αναλογική ή κάποιο άλλο μοντέλο με πρημοδότηση εδρών, καθώς βλέπουμε ότι και τώρα που υπάρχει το μπόνους των 50 εδρών είναι πολύ δύσκολο για μια κυβέρνηση να έχει αυτοδυναμία. Κοιτάξτε, η συζήτηση αυτή, όπως σας είπα, υπάρχουν οι απόψεις και της απλής αναλογικής με κατάργηση του μπόνους. Υπάρχει η άποψη να διατηρηθεί ένα μικρότερο μπόνους. Είναι στη συζήτηση, δεν έχει αποφασιστεί. Ωστόσο, με δεδομένο ότι συνδέεται η συζήτηση για τον οικολογικό νόμο με τις αλλαγές, με τη συνταγματική αναθεώρηση, θα βρεθεί ένα μείγμα τέτοιο ώστε με τις αλλαγές και στον οικολογικό νόμο και στη συνταγματική αναθεώρηση να λυθούν τέτοιου τύπου ζητήματα, να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν με ένα διαφορετικό τρόπο. Επομένως, έχει μεγάλη σχέση το τι θα αποτυπωθεί στον οικολογικό νόμο σε σχέση με το τι παρεμβάσεις θα χρειαστούν και στη συνταγματική αναθεώρηση. Καλησπέρα, Ζορμπά από Capital και Κεφάλαιο. Κύριε εκπρόσωπε, θέλετε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένοι σε σχέση με την προθεσμία που έχει η κυβέρνηση για τη μεταβίβαση των μετοχών του ΟΤΕ στο ΤΑΙΠΕΔ? Δηλαδή, όταν λέτε μέχρι την ημέρα της εκταμίευσης, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, θα πρέπει να ολοκληρωθεί και αυτό, να κλείσει και αυτό το αγκάθι προκειμένου να γίνει, να ολοκληρωθεί. Από πλευράς της κυβέρνησης έχει γίνει ό,τι απαιτείται. Και γι' αυτό δεν είναι αγκάθι. Θεωρητικά θα μπορούσε από πλευράς μας να κλείσει και σήμερα, ώστε στην συζήτηση λοιπόν στο Euro Working Group προκειμένου να κλείσει η αξιολόγηση δεν θα συμπεριληφθεί το θέμα του 5%, όμως παραμένει να διευθετηθεί μέχρι την εκταμίευση. Όσες μέρες είναι αυτές, μέχρι την εκταμίευση, διότι κρεμούν κάποιες διαδικασίες εκ μέρους της Deutsche Telekom. Έτσι νομίζω ότι είναι σαφές. Σε μια χώρα με 1,5 εκατομμύριο ανέργους, τι νόημα έχει να απαγορέψετε τις ομαδικές απολύσεις πέρα από το να κρατήσετε κάποια προσχήματα αριστεροσύνης, δεδομένου ότι δεν έχω τον κατάλογο μπροστά μου, όσες εταιρείες ζήτησαν ομαδικές απολύσεις και υπήρξε άρνηση, στο τέλος έκλεισαν. Αν είναι να κλείσει μια εταιρεία και προκειμένου να κάνει ομαδικές απολύσεις θα το απαγορέψετε, τι από τα δύο θα διαλέξετε, να απολυθούν όλοι αφού θα κλείσει ή να επιτρέψετε τις ομαδικές απολύσεις? Νομίζω ότι το δίλημα αυτά έχει στοιχεία τα οποία είναι τεχνητά. Δεν είναι ακριβώς έτσι το ζήτημα αυτό. Και βαθιά ιδεολογικά. Όσον αφορά όχι μόνο την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, αλλά όσον αφορά και τον τρόπο ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Επομένως, ξέρετε ότι η λογική της μείωσης του εργασιακού κόστους ως αναπτυξιακό μέτρο για μας αποτελεί μία από τις γραμμές μας, της δικής μας αντίληψης. Δεν πιστεύουμε ότι από το εργασιακό κόστος εξαρτάται η ανάπτυξη, ακριβώς το αντίθετο. Επομένως, θα προστατεύσουμε με όλες μας τις δυνάμεις τα εργασιακά δικαιώματα και σε αυτόν τον τομέα τον οποίο περιγράφεται. Μακρυγιάννης από πρώτο θέμα. Κύριε εκπρόσωπε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Σας εκφράζει η δήλωση του κυρίου Ξηδάκη, σαν κυβέρνηση εννοώ,
ότι δεν είναι τραγικό να διαβάζετε το Κοράνι στην Αγία Σοφιά όταν ήδη υπάρχει μια επίσημη αντίδραση από πλευράς της κυβέρνησης, μάλιστα από το Υπουργείο Εξωτερικών προς την τουρκική κυβέρνηση. Συμμερίζεστε αυτή την προσέγγιση του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών? Και χωρίς να συνδέω το ένα με το άλλο, να συμπληρώσω και κάτι άλλο, αν ξανασυζητάτε το θέμα του ανασχηματισμού τις τελευταίες μέρες. Αυτό σας απαντώ εύκολα όχι. Και περνάω στο πρώτο ερώτημα. Ο ίδιος η θέση της ελληνικής κυβέρνησης διατυπώθηκε δια της δήλωσης του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γκουδιά χθες. Όσον αφορά τον κ. Ξηδάκη, ο ίδιος και σήμερα δήλωσε τι ακριβώς εννοούσε, έδωσε τις εξηγήσεις, δηλαδή ότι όταν μιλήσουμε, είπε ο ίδιος δηλαδή και έχω και το διάλογό του, ότι όταν ότι αυτό το είπε στο πλαίσιο της συζήτησης, αν μέσα σε ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς θα μπορούσε να διαβαστεί και μια φορά κάτι από το Κοράνι. Από εκεί και πέρα όμως, και διατύπωσε αυτή την άποψη, από εκεί και πέρα ο ίδιος ο κύριος Ξηδάκης και στις σημερινές του δηλώσεις επαναλαμβάνει με άλλο τρόπο την γνωστή πάγια θέση κυβέρνησης, την οποία ανέπτυξε και χθες ο Υπουργός Εξωτερικών. Είπατε στην αρχή ότι σχετικά με τον εκλογικό νόμο σύντομα θα κατατεθεί η πρόταση της κυβέρνησης. Έχετε ένα χρονικό ορίζοντα για την ψήφιση του νέου εκλογικού νόμου? Δεν έχω ακριβώς να σας πω το χρονικό ορίζοντα να σας προσδιορίσω, ωστόσο ξέρω ότι θα είναι σύντομα. Όταν λέμε σύντομα δεν εννοούμε φυσικά τον επόμενο χρόνο, αλλά δεν μπορώ να σας δώσω ακριβώς το πλαίσιο, αν θα είναι σε 2 μήνες, 3 μήνες, 4 μήνες, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μακριά, διότι όπως σας είπα θέλουμε η συζήτηση του εκλογικού νόμου να γίνει σε χρόνους ουδέτερους και απομακρυσμένους πολύ από εθνικές εκλογές. Κύριε Εκπρόσωπε, Γαλλία Τσάτος από Real FM και Real News. Σε σχέση με το μνημόνιο κατανόησης που θα υπογραφεί σήμερα ανάμεσα στο Ταϊπέδ και την κοινοπραξία στην οποία κατοχυρώθηκε το ελληνικό, είπατε ότι δεν σημαίνει αυτό ολοκλήρωση διαπραγμάτευσης και ότι θα συνεχιστεί η διαπραγμάτευση. Εδώ έχω 2 ερωτήματα. Το πρώτο είναι τι ορίζοντα έχει η ολοκλήρωση διαπραγμάτευσης, και το δεύτερο είναι: από αυτά που μας είπατε βλέπω ότι δεν διαπραγματεύεστε το τίμημα. Το τίμημα ήταν το πρόβλημα σε αυτή τη σύμβαση. Ευχαριστώ. Ναι. Όσον αφορά τους χρόνους, όπως ανέφερα και πριν, σήμερα θα υπογραφεί το MOU. Η υπογραφή της συμφωνίας είναι στις 16.11 του 16. Αυτά είναι τα χρονοδιαγράμματα. Όσον αφορά το τίμημα, ξέρετε ότι όλα αυτά και στη δική μας λογική ενδέχεται να έχεις μεγαλύτερο και παλεύουμε μεγαλύτερο αποτέλεσμα προς όφελος και της τοπικής κοινωνίας αλλά και προς όφελος αντιμετώπισης ανεργίας και βεβαίως επενδύσεων που έρχονται μπροστοβαρός μέσα από αυτή τη διαπραγμάτευση πολύ μεγαλύτερες από ό,τι προβλεπόταν στην αρχική συμφωνία και τα βλέπουμε σε συνδυασμό. Ενδεχομένως να μην είχε μεγάλο νόημα να μπει κανείς στο θέμα του τιμήματος, γιατί αυτό ήταν και ξέρετε από την αρχή της δέσμευσης, τη δέσμευση που έχουμε αναλάβει και από τη συμφωνία του καλοκαιριού και προσπαθήσαμε να πάνω σε αυτό το δεδομένο με δέσμευση της ιδιωτικοποίησης του ελληνικού σε αυτά που είχαν ήδη συμφωνηθεί να προσθέσουμε άλλους όρους, να τροποποιήσουμε όσους περισσότερους όρους μπορούμε προς το συμφέρον, προς το δημόσιο συμφέρον, με όφελο, δηλαδή να γίνουν κοινοφελείς επενδύσεις, κοινοφελούς χαρακτήρα και όπως σας είπα και πριν, με αύξηση του ελεύθερου χώρου, με μείωση της δόμησης, βεβαίως με ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών και άλλα τέτοια τα οποία νομίζω ότι μέχρι το βράδυ που θα έχει υπογραφεί και το τελικό, μέχρι το απόγευμα δηλαδή που θα υπογραφεί και το τελικό MOU, θα είμαστε σε θέση να σας ανακοινώσουμε ποιες είναι οι διαφορές σε σχέση με την αρχική σύμβαση. Ειρήνη Σαββοπούλου από το Star Channel.
Είπατε νωρίτερα, κυρία Γεροβασίλη, πως υπάρχουν απόψεις για κατάργηση του πόνους, για να επανέλθω στο θέμα του εκλογικού νόμου, αλλά και ταυτόχρονα συζητήσεις για τη μη κατάργηση του ή, εν πάση περιπτώσει, μείωση των εδρών. Να το ερμηνεύσω ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μέσα στην κυβέρνηση. Να το ερμηνεύσετε ότι σε έναν διάλογο ειλικρινή και ουσιαστικό θα ακουστούν πολλά πράγματα που ενδεχομένως να μην συμφωνούν μεταξύ τους, διότι όπως αντιλαμβάνεστε και μέσα στα μέλη της κυβέρνησης ελεύθερα θα διατυπωθούν όλες οι σκέψεις και όλες οι απόψεις, προκειμένου το αποτέλεσμα να είναι το βέλτιστο. Δεν είναι ο στόχος να υποθεί μία πρόταση πάνω σε αυτή, να συμφωνήσουν όλοι και τα μέλη της κυβέρνησης, να συμφωνήσουν και το κόμμα κλπ. Ο στόχος είναι να γίνει αυτό με τον πιο σωστό τρόπο και βεβαίως το να διαφωνεί κάποιος και να λέει λίγο προς αυτή την κατάσταση, λίγο προς την άλλη κατάσταση, θεωρείται θεμητό. Θα βρεθεί το μείγμα, το οποίο θα έχει όμως στην καρδιά του, στο κέντρο του, αυτό το οποίο σας ανέφερα. Σας ευχαριστώ. Τι. Πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία του, τα πρακτικά του θέματα? Ναι, πότε θα είναι έτοιμο το υπερταμείο? Δεν μπορώ να σας απαντήσω πότε θα είναι έτοιμο. Σύντομα πάντως.